Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Γυμνάσματα Πνευματικά Μελέτη 20 Συνέχεια Αυτή η ταπεινοφροσύνη εκκίνησε το δικό σου Άγιο τον Όσιο Ισαάκ να πει τα υψηλά αυτά λόγια. Η ταπεινοφροσύνη στολή Θεότητο Ο γάρ λόγος ο ανθρωπίσας αυτήν ενδύσατο και ομίλησε η μήνδη αυτής εν το σώμα τη ημών. Ή να μη εκτίσει τι αυτού θεωρία καταφλεχθεί, λόγο οικοστό. Διότι επειδή και η αιτία τη πτώσεω και των αγγέλων στον ουρανό και των ανθρώπων στη γη, στάθηκε η διαφορά του μίζωνο και του ελάσσονο, για τούτο εσύ ο λόγο του Θεού, με τη γέννησή σου ω από τον κόσμο τούτο το μέγα σκάνδαλο τη απώλεια του κόσμου και εσύ ο πάντων μίζων και υπερταόντα, ον ελάτων και έσχατος πάντων γενόμενος. Κάνεις με τούτο τον τρόπο ομότιμα όλα σου τα κτίσματα, τόσο τα μίζω και ανώτερα, όσο και τα ελάτο και κατώτερα, και δεικνύεις οδό αρίστης υψώσεως την ταπείνωση. Καθώς σε θεολογία ο δικός σου ο Θεσσαλονίκης Γρηγόριος λέγοντας Λύει δε παραδόξος ο Θεός, τον απαρχής πτωμάτων την πρόφαση, ιδε δε ειν, το ενθεωρούμενον τη ούσιν υπερέχων και ελατούμενον, και δεύτερον φθόνος και δόλος, έτε φανερέ αφανείς έριδες. Και αυτό πώς, αυτό ο εκθεού Θεός λόγος και νόσας εαυτόν απορρίτως και κατά άνωθεν στην ανθρώπινη ασχατιά και ταύτινε αυτό συνδύσας σα απολύτως και ταπεινωθείς και πτωχεύσας το καθημάς τα περί εν άνω, τα κάτω εν άνω. Τώρα μπορείς εσύ αγαπητέ να βρεις μεγαλύτερη από αυτή την εναντιότητα μεταξύ Θεού και κόσμου, όθεν εν τούτης τους δύο, ποιος είναι δίκαιο να τους εξουσιάζει, ο Χριστός ή ο κόσμος. Βέβαια ο Χριστός, διότι ο Χριστός ούτε πλανά ούτε πλανάται, εδώ ο κόσμος και πλανά και πλανάται ο κόσμος. Έπειτα στο χάσου πως για το Χριστό δεν έφτασε μόνο που γεννήθηκε η πίκος του 4 Αυγούστου, αλλά ήθελε ακόμη να γεννηθεί και σε έναν καιρό που εγίνε το έμπρακτο υποταγή. Εν τε ημέρε γάρ είναι εκείνε εξήλθε δόγμα παρά Αυγούστου, απογραφή σε πάσα την οικουμένη, λέει ο Λουκά στο δεύτερο κεφάλαιο, και θέλησε να φέρει τα κάτω όλα τα πράγματα. Μόνο να βάλει τον εαυτό του κάτω από αυτή την υποταγή. Ανήβη η φυσή και η Ιωσήφ από τη Γαλιλαία και πόλην Βιθλέμ, Απογράψαστε συν Μαριά, τη μνηστευωμένη αυτό γυναική, ούση αγκύο. Σε σένα όμως, αδελφέ, φαίνεται αριστό να φέρεις άνω κάτω όλα τα πράγματα, να συγχύζεις όλο τον κόσμο για να κάνεις την με την όρεξή σου πράγματα, μόνο για να τις υποτάξεις όλους τη γνώμη σου, μόνο για να γίνεις εσύ μεγάλος και να δοξαστείς από τον κόσμο. Και με τούτο που κάνεις φαίνεσαι πως λες. Εγώ θέλω να ακολουθήσω καλύτερα το παράδειγμα του κόσμου παρά το παράδειγμα του Χριστού. Εγώ εκλέγω καλύτερα διαλέγω τη δόξα των ανθρώπων παρά τη δόξα του Θεού. Αλλά πόσο, πόσο θέλει να σου φανεί βαριά αυτή η άλογη εκλογή. Όταν στο φως της κρίσεως του Θεού θα δεις τα πράγματα καθώς είναι κατά την αλήθεια και όχι καθώς σου φαίνεται και όταν τούτο το βρέφος που τώρα βλέπεις άδοξο και ταπεινωμένο μέσα στη φάτνη έλθει ως μέγας βασιλεύς με τα δυνάμειος και δόξης πολλής για να κρίνει όλο τον κόσμο. Αλλά τώρα τι αποκρίνεσαι. Ναι εγώ πρέπει να παραβλέπω την τιμή μου και να ταπεινώνομαι για το Χριστό αλλά ο κόσμος είναι αδιάκριτος και με καταφρονεί και πλέον δεν με ψηφά για τίποτε έβγε. Ορθώς αποκρίθηκες. Άφησε λοιπόν αυτή την κρεμένη και καταφρονεμένη τη δική σου τιμή και ζωή από τούτο τον κόσμο ούτω ώστε όταν φανερωθεί ο Χριστός να φανερωθείς και εσύ με τιμή και δόξα. Πεθάνετε γάρ και η ζωή ημών και κρυπτε εν το Χριστό εν το Θεό. Όταν δε Χριστός φανερωθεί η ζωή ημών τότε και εμείς, σύν αυτό φανερωθεί σε στέν δόξη. Ας λέγει ο κόσμος στα δικά του, τι σε μέλει εσένα. Εσύ ακολούθησε την οδηγία της σοφίας του Ιησού και όχι της μορίας του κόσμου. Ώστις είναι και εχθρός δικό σου και εχθρός του λυτρωτού σου, τόσο μεγάλος που σε ένα καιρό του πάθους αυτός παρακάλεσε τον ουράνιο πατέρα ακόμα για τις σταυρωτές του, για τον κόσμο, όμως δεν θέλησε να παρακαλέσει Ούτε του κόσμου ερωτώ Ιωάννης Ιωταζήτα. Λοιπόν, ένα από τα δύο. Αν εσύ είσαι φίλος του Ιησού, πρέπει να είσαι εχθρός του κόσμου κι αν εκ του αντίου θελήσει να είσαι φίλος του κόσμου, εξάπαντος πρέπει να είσαι εχθρός του Ιησού. Μιχή και Μιχαλίδες σου ότι η φιλία του κόσμου έχθρα στο Θεό εστί. Ω αν βουληθεί φίλος είναι του κόσμου εχθρός του Θεού καθίσταται. Λέει ο Ιάκωβος στο τέταρτο κεφάλαιο. Μα σου κακοφαίνεται γιατί είσαι καταφρονή και σε μισεί ο κόσμος ανόητο που είσαι, αδελφέ. Αυτό το μίσο και αυτή η καταφρόνηση είναι σημάδι καλό. Είναι σημάδι πω δεν είσαι μαθητή του κόσμου, αλλά μαθητή του Χριστού. Ή εκ του κόσμου είτε ο κόσμο, αν το ίδιο είναι φίλη, ότι δε εκ του κόσμου και στε, αλλά εγώ εξελεξάμινη μα εκ του κόσμου, για τούτο μισή μα ο κόσμο. Το λοιπόν άρχισε αδερφέ μια φορά να ανοίξει τα μάτια σου για το καλό της ψυχής σου και αποφάσισε να μην πιστέψεις πλέον τον ψεύτη και επίβουλο κόσμο καθώς σε συμβουλεύει και ο σοφός σειράχ. Μην πιστέψεις το εχθρό σου εις τον αιώνα. Κάνε στέρεη απόφαση να μελετάς πάντοτε και να ακολουθείς τις οδηγίες του φωτός των παραδειγμάτων του Ιησού Χριστού ο οποίος μέσα από τα βρεφικά σπάργανα σου φωνάζει, με ψελίζουσα φωνή εκείνο το φοβερό ελεγμό. Πώς δίναστε εσείς, πιστέψε, δόξαν παραλλήλων λαμβάνοντες και την δόξαν την παρά του μόνου Θεού ουζητείτε. Και επειδή αυτός έπαθε τόσα για να σε μαθητεύσει την αλήθεια, Παρακάλεσέ τον να σου δώσει χάρη να καταλάβεις κατά βάθος το παράδειγμα του για τη διδασκαλία του, για να αγαπάς μεν την ταπείνωσή του η οποία είναι γεμάτη από αληθινό ύψο και δόξα, να μισείς δε και να αποστρέψει τη δόξα και την τιμή του κόσμου η οποία είναι αληθινή ατιμία και αδοξία. Όχι μόνο διότι σε ιστερή της ουρανίου δόξης, αλλά και διότι καταντά σε όλο το ύστερον στο χώμα και στην κοπριά κατά την διαφτητική εκείνη κατάρα. Καταδιώξε, άρα, ο εχθρός στην ψυχή μου και την δόξα μου ισχούν κατασκηνώσε ψαλμός ζήτα. Μελέτη 21. Στην περιτομή του Χριστού ότι ο Χριστός Περί της μυθής κατασκεύασε πρώτον ένα ιατρικό ιαματικό της ασθενείας των ανθρώπων, δεύτερον ένα ιατρικό αναψυκτικό των πόνων του και τρίτον ένα ιατρικό διαφυλακτικό της υγείας τους. Συλλογήσου τώρα αγαπητέ ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να ιατρεύσει τις ψυχές μας και παρευθύσει στην περιτομή του σαν ένας καλός γιατρός ετοιμάζει ένα ιατρικό ή αματικό της ασθενίας μας. Ένα ιατρικό αναψυκτικό των πόνων και ένα ιατρικό διαφυλακτικό της υγείας μας. Επειδή λοιπόν ιαματικό αμαρτία του Αδάμ προξένησε δύο μεγάλες ασθένειες σε όλο το γένος των ανθρώπων και στη ψυχή και στο νου προξένησε την υπερηφάνεια, την άγνοια και όλους τους εμπαθείς οι οποίοι είναι συνεζευγμένοι ομού με το γενόμενο σώμα και το σκεπάζουν σαν ένα σύννεφο και παραπέτασμα σκεπάζουν σαν σύννεφο και παραπέτασμα τις ταλέπορες ψυχές των ανθρώπων στο σώμα δεν προξένει σε μια κλίση στις ειδονές. Γι' αυτό είπε ο Θεολόγος Γρηγόριος στα γενέθλια του Χριστού «Ως Χριστού μαθητής περιτμήθητη περιελού» το της γενέσεως κάλυμα. Ο σχολιαστής Νικήτας, ερμηνεύοντας αυτό, από γενέσεως κάλυμα φυσή την προγονική αμαρτία, την ισόλον ρίσαν το γένος. Αυτή η αμαρτία, ευθύς μετά τη γέννηση, είναι σαν κάποιο νεφος που επιπροστεί την ψυχή την ως δε από γεννήματο κάλυμα του εμπαθού λέγου αλογισμού και την τον αχλήν και την άγνοια τη της τη αρκή. Περιτομή δε πνευματική είναι η τη σωματικής ειδονή των περιτών και ου καναγκαίων απόθεση. Επειδή λέει η πρωτοπατορική αμαρτία και την ψυχή έκανε ασθενή δια των εμπαθών λογισμών και μάλιστα τη υπερηφανία και το σώμα ομοίω έκανε ασθενέ, για την κλίση του προς τις ειδονές και τα πάθη αυτά της κλίσεως για τούτο και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός περισμηθείς κατασκεύασε ένα ιατρικό ιαματικό και της ψυχής και του σώματος και τη μένα ασθένεια του σώματος ιατρεύει με τον απεριτέμινη την ακροβιστία της Αγίας Αρκός του η οποία είχε τύπον της σωματικής ειδονής πάσα γαριδονή λέει ο νοτέρος σοφός Νικήτας μη εκ Θεού και εν περί το μαϊδονίσαστη, εις τύπος η ακροβιστία. Και συνεχίζει λοιπόν, για να φτάσει να πει ότι έφτασε να κόψει όλους τους άλλους εμπαθείς λογισμούς και κλάδος της αμαρτίας με μία και μόνο τομή. Και μολονότι ο Ιησούς Χριστός στη γέννησή Του και στη ζωή του και στο θάνατό του ταπεινώθηκε πάντοτε για μας, δεν ταπεινώθηκε όμως με τόση υπερβολή καθώς εταπεινώθηκε στην περιτομή του, η οποία στάθηκε γι' αυτό μια ταπίνωση, όχι μόνο άκρα αλλά και τελείως ασύγκριτη. Και όσαν να πει κάποιος ταπείνωσης ταπεινώσεων, διότι εδώ φαίνεται ο Ιησούς, εισίδωσες κάτω αμαρτωλού, ήγουν στο πλέον ασχημότερο και ταπεινότερο που μπορεί ποτέ να ευρεθεί και ως ένα αμαρτωλός λαμβάνει ένα φάρμακο που έπρεπε σε εμά του εμπαθεί και αμαρτωλού, όπου εξπέρματο και ειδονή γενόμεθα και διασπέρματο και ειδονή γενόμεν, και όχι αυτό που ήταν. Όχι μόνο ανώτερο από κάθε προσβολή εμπαθού και ειδονικού λογισμού και κλίσεω αμαρτητικής, αλλά ούτε εξ εγεννήθη, ούτε σπέρμα είχε ολότελα, και το παράδοξο είναι ότι δέχεται όχι ένα ούτων φάρμακο, όπου τον, τον ταπεινώνει μόνον περιστατικός, αλλά τούτον όπου να εντυπώνει στο τόν του σώμα μία πληγή και ταμή, το μη μάλλον θέλει να πει, διαμένουσα και σχεδόν ένα παντοτινό όνειρο και ύβρι της αθωότητας και ανεκμαρτησίας του» όνειρος ντροπή δηλαδή, ολοτελώς ασύγκριτη, επειδή δεν φαίνεται καμιά μαρτυρία του ουρανού που ήλθε για να υψώσει αυτήν την τόση θαυμάσια ταπείνωση. Καθώς άλλες φορές ήταν συνήθεια να γίνεται όταν οι άγγελοι, ο νέος αστέρας υψώνεται την ταπείνωση της γεννήσεώς του, όταν ο Πατήρ και το Άγιο Πνεύμα ύψωσε την ταπείνωση του βαπτίσματός του στον Ιορδάνη, όταν ο σκοτισμένο ήλιος κι η τρέμουσα γη και τα νεογμένα μνημεία και όλα τα στοιχεία και όλα τα κτίσματα όπου τόσο ιστάνθηκαν τα πάθη του, ύψωσαν την ταπείνωση του θανάτου του. Αλλά εδώ, με την περιτομή του, δεν φαίνεται κανένα τέτοιο θαύμα, αλλά μόνο μια καθαρή, μια γυμνή ταπείνωση, χωρίς κανένα ύψος και μεγαλείο, επειδή και θέλησε ο Ιησούς Χριστός με την τομή, για να την πω έτσι, Τη ίδιας της τιμής να κάνει ένα ιατρικό δραστικό για να διατρέψει τη δική σου υπερηφάνεια. Αχ, αλλά τι θα γίνει με την υπερηφάνεια σε σένα περήφανε και φιλίδωνε αδερφέ, αν ίσως αυτή η τόσο υπερβολική ταπείνωση του Ιησού, ούτε αυτή η περιτομή του, σταθούν αρκετά να σε υγιάνουν, από την υψηλοφροσύνη σου και τις περιτές ειδονές. Ω, πόσο τότε πρέπει να ντραπείς, γιατί δεν ασχήνεσαι καθώς πρέπει. Γιατί έγινες ως ανέσχυντη πόρνη και τελείως δεν τρέπεσαι, όψης πόρνης εγένετο, απεινεσχύσαντας προς πάντας. Απεινεσχύσαντας προς πάντας. Ω πόσον πρέπει να φοβάσαι, αν ίσως ο Μαν Χριστός κάνει για την αγάπη του ένα ολοκάρπωμα όλη την τιμή του, εσύ για την αγάπη του ούτε θέλεις να μάθεις τα πρώτα στοιχεία της χριστιανικής ταπεινώσεως. Δεν θέλεις. Ή της θέλεις σε δείξει μεγάλο στη βασιλεία των ουρανών ώστι σου ταπεινώσει αυτόν ως το πεδίο τούτο, είπε ο Κύριος, έστε εν τη βασιλεία των ουρανών. Μα Ματθαίος γιώτα ήτα. Και δεν σου φαίνεται, αδελφέ μου, ένα τερατώδες πράγμα, ο Ιησούς Χριστός που είναι η αυτοαθωότης, να θέλει να φαίνεται αμαρτωλός, χωρίς καμία πρόφαση, και εσύ που είσαι παραφορτωμένος από τόσες αμαρτίες, να βρίσκεις εκατό προφάσεις για να φαίνεσαι άπτεστος και αναμάρτητος ή για να φαίνεσαι λιγότερο φταίχτης ως και στην εξομολόγησή σου και δεν σου φαίνεται παράδοξο, ο μεν Ιησούς που ήταν ελεύθερος από κάθε πάθος και ειδονή σαρκική να περιτέμνει την ακροβιστία της αναμαρτή του και εσύ ο εμπαθέστατος και κλείνω στην αμαρτία να μην θέλεις να κόψεις καν τις περιτές και όχι αναγκαίες ειδονές σαν ένα μέλος περιτών για να ξαλαφρώσεις λίγο από τα πάθη, δεν σου φαίνεται πράγμα αλόκοτο να βλέπεις την αυτοτιμή να γίνεται ατιμία και εσύ ο πυλός η αυτοατιμία να μην θέλεις να υπομείνεις ούτε ένα λόγο υβριστικό που θα σου πει ο αδελφός σου. Δεν σου φαίνεται πράγμα παράξενο να βλέπεις το δεσπότη και το του νόμου να υποτάσσεται ω δούλο στον νόμο για να διδάξει εσένα να υποτάσσεσαι κι εσύ σαν Αυτόν. Έπειτα εσύ, ο όντως δούλος, να βαστάζει στον τράχυλό σου υψηλό και σκληρό, σαν ένας αδάμαστος τάβρος και ύπος άγριος, και να μην θέλεις να τον λυγίσεις στο ζυγό και την υποταγή του θεϊκού νόμου και στην ίδια σου τη σωτηρία. Όντως, αδερφέ, Εκληρώθηκαν σε σένα οι προφητείες εκείνες που είπαν οι για τους σκληροτράχυλους και απειθείς Ιουδαίους. Απεώνος συνέτριψα στο ζυγό σου, διέσπασα στους δεσμούς σου και είπες «Ου δουλεύω σοι». Είπες στο Θεό «Δεν θέλω να σε δουλεύω» και πάλι «Διότι ως δάμαλης περιστρώσα περίστησεν Ισραήλ». Μάλιστα δε, εκπληρώθηκε σε σένα εκείνο που είπε ο πρωτομάρτυρας Στέφανος στους Ιουδαίους, σκληροτράχυλη και απερίθμητη την καρδία, πράξη σε έβδομο κεφάλαιο, διότι και εσύ αδερφέ είσαι τη αληθεία απερίδμητο στην καρδία. Αν όμως το εξή δεν θελήσεις να υποταχθείς τον νόμο και τις εντολές του Κυρίου και να περιτιμηθείς πνευματικά, αποκόπτοντας τις αρκικές ειδονές, και δε στέρξει να βασιλέψει ο Χριστό σε σένα δι' τη υποταγή αυτή τη περιτομή, άκουσε στο τέλο τι έχει να πάθει από τούτο τον ήπιο που τώρα καταφρονεί. Πλην του εχθρού μου εκείνου, του μη θελήσαντε με βασιλεύσε από αυτού, αγάγεται όδε και κατασφάξατε εμπροσθέν μου. Λουκάζιο τα θύτα. Και λοιπόν, αδερφέ, αποφάσισα από τώρα και ύστερα να μην θέλεις να τιμάσαι μπροστά στους ανθρώπους, ούτε να επιθυμείς να ζεις πλέον κατά την αρέσκεια και υπόλοιψη των ανθρώπων, επειδή κατά το Δαβίδ ο Θεός διασκόρπισε ως τα άνθρα παρέσκον. Ρίψε μια φορά με τη φαντασία σου. Ρίψε μια φορά από τη φαντασία σου στη γη αυτό το κατηραμένο είδωλο των κοσμικών τιμών και των άλλων σαρκικών ειδονών που προσκυνείς και σύντριψε το πλέον και καταπάτησε το. Τι κοινωνία έχει εσύ ο αληθινό με τούτο το ψεύτικο είδωλο, ω λέγει και ω ιέ. Τι αυτό έτη και η δόλη. Εσύ δεν είσαι τίποτε άλλο περισσότερο από εκείνο που είσαι μπρο στον κύριο, δηλαδή άνθρωπο άτιμος και ακάθαρτος. Λοιπόν, θέλει να χάσει την αλήθεια για έναν ίσκιο. Ευχαρίστησε το λιτρωτή σου που με την περιτοπή ενός περιτού μέλους και με την ταπείνωσή του σε διδάσκει δύο μαθήματα, τόσο αναγκαία για τη σωτηρία σου, δηλαδή την ταπείνωση και την αποβολή των περιτών ειδονών, ή της λέγεται περιτομή καρδιάς πνευματική κατά τον Απόστολο, και παρακάλεσε τον εκείνη με αυτή την υπερβολική αγάπη για την οποία ήθελε λάβει στον εαυτό του τα σημεία της αμαρτίας, να σου δώσει χάρη να εσχύνεσαι πάντοτε για τα σφάλματά σου, και όχι για τη μετάνοιά σου ως είναι γεγραμμένο, μη αντραπήσεις την πτώση σου, μη αισχυνθείς ομολογήσε εφαμαρτίες σου. Σοφία Σειράχ, το κεφάλαιο. Θα έχεις πάντοτε ως εντιμότερο των ανθρώπων του κόσμου εκείνον που με περισσότερη εμπιστοσύνη φυλάει τις εντολές του Θεού και υπόσχεται καθαρότατα πως θα φυλάξει αυτές τις εντολές πάντοτε, καθώς λέει ο εκκλησιαστής, τέλος λόγου το παν άκουε το Θεό φοβού και τις εντολές αυτού φύλατε ότι τούτο πας άνθρωπος. Συλλογή αδερφέ, ότι ο Ιησούς Χριστός με την περιτομή που σου δίνει, σου δίνει μαζί ένα ιατρικό αναψυκτικό, το Πανάγιο αίμα Του ο oh, τι μεγάλο κακό είναι η αμαρτία! Αυτή στην αρχή παρακινεί τον ταλέπορο άνθρωπο να την πράξει για να την ευχαριστήσει το θέλημά του και για να αναπαύσει την κακή γνώμη του και όρεξη. Και αφού με τόσο τρόπο και με τέτοιο τρόπο απατήσει το δυστυχή αμαρτωλό και την κάνει, τότε τον εβάζει σε μεγάλους κόπους και βάσανα, διότι μετά την αμαρτία ακολουθεί η μετάνοια» ή τη δεν κατορθώνεται με άνεση και ανάπαυση, αλλά χρειάζεται νηστείε, αγρυπνίε, γονικλισίε, υδρότε, κληραγωγίε και κακοπάθειες, ει τρόπο ώστε να ξεραθεί και να λεπτυνθεί το σώμα και να γίνει σαν τα νήματα τη αράχνη. Υπερανομία σε πέδεσας άνθρωπον και εξέτειξα ω αράχνη την ψυχή αυτού, ψαλμό λαμδαίτα. Καθώ το αποδεικνύει σαφέστατα ο προφήτη Δαβίδ, ο οποίος θέλοντας τάχα να πάψει το σαργικό του θέλημα, ήμαρτε με την Βρυσαβέ, αλύστερα μετανοώντας για την αμαρτία αυτή, τι πειράς μου δεν τράβηξε, τι βάσανα και κόπους δεν δοκίμασε, καθώς φώναξε μόνος του, λέγοντας, είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου, κι άφες πάσα στα σαμαρτίας μου. Στον ψαλμό 24. Λοιπόν, επειδή ο αμαρτωλός δοκιμάζει τόσους σκόπους και αγώνες στη μετάνοια και τόσο ταλαιπωρείται και ξεραίνεται, ένα μένα από τις σωματικές σκληραγωγίες, το περισσότερο δε από τους λογισμούς με τους οποίους τον πολεμεί ο διάβολος, ζητώντας να τον φέρει σε απελπισία, για αυτή την αιτία ο Ιησούς Χριστός, με το πανάγιο αίμα του, που χύνει στην περιτομή του, σου κατασκευάζει ένα πολυτιμότατο αναψυκτικό και δροσιστικό ιατρικό, υπερπάντατα τα σιρόπια, υπερπάντατα τα ντεκότα, υπερπάντα τα ευοδέστατα, υπερπάντατα τα άνυψο, αναψυκτικότατα και δροσιστικότατα ιατρικά. Και με αυτό τον δροσίζει τον άνθρωπο και τον παρηγορεί δίνοντα σε αυτόν μια καλή ελπίδα της σωτηρίας του και σαν να του λέει «Τέκνον μου, μην απελπίζεσαι. Εγώ για την αγάπη σου αυτή παίρνω με τα χαρά σε αυτή την αλληγινή και θλιβερή περιτομή η οποία πολλά γίνεται και θα να τη σε μερικά βρέφη. Για την αγάπη σου υποτάσσομαι σε έναν νόμο στον οποίο δεν ήμουν αχρεώστης να υποταχθώ και η δική σου η αγάπη με βιάζει και με κάνει ανυπόμονο να μην προσμένω καιρό, αλλά τώρα να σου δώσω το θησαυρό των ίδιων των φλεβών μου, δηλαδή το αίμα μου. Κι αν και τώρα δεν το χύνω, όλη η αιτία είναι ότι το φυλάζω για να το χύσω με περισσότερο πόνο όλου του σώματος το αίμα μου πάνω στο σταυρό όλο μέχρι την τελευταία στα λαγματιά για τη δική σου σωτηρία. Τώρα εσύ αδερφέ, όπως αμάρτησες στο Θεό, κάνεις την πρέπουσα μετάνοια και ικανοποίηση για τις αμαρτίες σου, υπομένεις κόπους και σκληραγωγίες του σώματος, ξερένασαι και καίγεσαι από τους στεναγμούς και τα δάκρυα για να βρεις αναψυχία από το Πανάγιο αίμα που ο Ιησούς σήμερα έχησε για την αγάπη σου, διότι έτσι έπασχε και ο Ιώβ, γι' αυτό έλεγε, «Η γαστέρα μου καίγεται από κλαθμού και με τα βρέφαρά μου υπάρχει σκιά». Νομίζεις πως δοκιμάζεις τώρα αυτή τη θλίψη και τους λογισμούς και τους δαίμονες, ώστε να μην έχεις αλλού να καταφύγεις παρά στη μοναχή δροσερή σκιά του Ιησού και να πάρεις από εκεί αναψυχή και παρηγοριά, λέγοντας και εσύ εκείνο του «Ιερεμία», πνεύμα προσώπου ημών Χριστός Κύριος. Συνελήφθη εν τες διαφορές αυτών, ου είπαμεν εν, εν τη σκιά αυτού ζησόμεθα. Αλίμονο. Εγώ νομίζω πως εσύ ευχαριστιέσαι μόνο να ραδιάζεις και να πεις τις αμαρτίες σου μια φορά στο πνευματικό και ύστερα από λίγο καιρό δεν στοχάζεσαι πλέον ότι ήταν δικές σου οι αμαρτίες που έκανες αλλά κάποιο άλλο. Δεν συλλογίζεσαι πλέον το χρέος που έχεις να τα στρινείς και να τα σκλέσεις σε όλη σου τη ζωή και όχι μόνο δεν σπουδάζει να εφευρίσκεις εσύ του λόγου σου νέους κανόνες και κόπους για να εξηλεώνεις το Θεό περισσότερο, αλλά για κάθε παραμικρή αφορμή δεν στέργεις να φυλάξεις ούτε εκείνο τον κοινό κανόνα που σου διορίζει ο πνευματικός, είτε νηστείες, είτε γονικλησίες, είτε άλλο κοπιαστικό πράγμα. Αλλά στέκεις και ζυγιάζεις και μεταζυγιάζεις αυτόν τον κανόνα του πνευματικού, φοβούμενος να μην τύχει και πάθεις και κάνεις κάτι λίγο τι περισσότερο. Αχ αδερφέ, και με αυτό που κάνεις νομίζεις ότι με σε άρα για τον Χριστό, με αυτό το στη στην τόση αγάπη Του, με αυτό ακολουθείς τα παραδείγματά Του, μη γέννητο. Όσα πέχει ο ουρανός από τη γη, ούτως απέχει η δική μου η δική σου αγάπη από την αγάπη του Χριστού, διότι εκείνος έδωσε το αίμα για σένα, ναι. Και εσύ, που έπρεπε αμοιβαίω να δώσει αίμα για αυτόν, καθώ προστάζει η δικαιοσύνη του θείου νόμου, ού φαίνεται ο από αυτό ψυχή αντί ο φθαλμό αντί ο δόντα αντί ο χείρα αντί πόδο αντί ποδός, δευτερονόμιο, Εσύ, λέω, που πρέπει να έχει το αίμα σε άξια ανταπόδοση, δεν στέργει ούτε να κάνεις λίγο κόπο και κανόνα, όχι για το Χριστό, αλλά για τις δικές σου αμαρτίες. Αλλά στο χάσου καλά, ότι μετάνοια είναι αναγκαία για εκείνον που αμάρτησε και μία φορά. Και η αμαρτία έχει να παιδευτεί εδώ, από τον βλάπτοντα, όπου είσαι εσύ, και όχι από τον βεβλημένο που είναι ο Θεός, ή εδώ προσωρινά ή εκεί αιώνια. Πάσα παράβαση και παρακοή έλαβε ένδικον μισταποδοσίαν. Και προ τούτου στο χάσου ότι αν εσύ φυλάξει τον κανόνα του πνευματικού σου, δείχνει ότι αληθινά μετανοεί και είσαι γνήσιο τέκνο του Θεού και της Αγία Εκκλησία του, η οποία διόρισε τον κανόνα για την παιδεία αυτή. Αν όμως εκ του εναντίου αθετήσει τον κανόνα του πνευματικού σου, είναι σημάδι πως η μετάνοιά σου δεν είναι αληθινή, αλλά ψεύτικη. Σημάδι πως δεν είσαι γνήσιο του Θεού τέκνο και της Εκκλησίας. Όθεν λάβε λοιπόν θάρρος αδελφέ και πέφτοντας το λιτρωτή σου μπροστά, κλάψε μπροστά του, καθώς σε και ο προφήτης λέγοντας «Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό και κλάψουμε εναντίον του Κυρίου του ποιήσαντος ημάς. Ο οποίος ευθύς που γεννήθηκες άρχισε να θεραπεύει τη Θεία Δικαιοσύνη και να πληρώνει τα σφάλματά σου από τις απαρχές του αίματος όπου έχησε κατά την περιτομή του και τώρα και στο εξής αποφάσισε να αποστραφείς την αμαρτία σου να σκληραγωγήσεις το σώμα σου που ήταν αιτία των αμαρτιών σου υστερώντα από εκείνε τι απολαύσει και τι ειδονέ, πω τώρα το άφηνε να απολαμβάνει. Καθώ τι το τρόπο σκληραγούν τον εαυτό του όλοι οι άγιοι που ευερπάτησαν τη στράτα τη Σωτήρο, και καθώ ζητεί το επάγγελμα του Χριστιανού. Και τέλο πάντων παρακάλεσε τον κύριο για εκείνο το αίμα που έχει σε για σένα να θελήσει να σκληρύνει την καρδιά σου εναντίον του εαυτού σου και να τη μαλακώσει στην αγάπη τη δική του για να δυνηθεί αν ίσω και δεν του έδωσε τι απαρχέ τη ζωή σου, τουλάχιστον να του δώσει τον υπόλοιπο χρόνο που ζει. Αγαπώντα τον με όλη σου την ψυχή και δοξολογώντα το πανάγιο του όνομα κατά το ψαλμικών ενέσω κύριον τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου, έω υπάρχω. Συλλογή σου, ότι ο Ιησούς Χριστός σου δίνει με την περιτομή Του ένα γιατρικό διαφυλακτικό για όλα τα κακά. Και τούτο είναι το γλυκύ όνομα του Ιησού, το οποίο προείπε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ προτού να συλληφθεί αυτός, ο Κύριος, στην κοιλιά της Παρθένου, τόσο προς τον Ιωσήφ, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, τέξετε δε ιών και καλέσει το όνομα αυτού η Ιησούν, όσο και στην Παρθένων, όπως λέει ο Λουκάς, εκαλέστη δε στην περιτομήν και ότι φυσιν επλήστησαν μέρα 8 του περιτομήν το πεδίον και έκληθη το όνομα αυτού Ιησούς. Ιησούς το Κύριο όνομα του Μεσίου κατά τον Αυγουστίνο, το οποίο συνέχει πάσαν την έσαρκο οικονομία και τη σοφία και τη δύναμη, την αγαθότητα και την άκρα προσιμάς αγάπη. Ιησούς, όνομα που συγκρίνεται με το ανεκφώνητο εκείνο τετράγραμμο όνομα του Ιαχωβά, εκείνο το τετραγράμμα το όνομα, διότι καθώς εκείνο είναι δηλωτικό της ουσίας του Θεού, έτσι και τούτο είναι δηλωτικό της του Θεού ενεργίας και περιέχει όλα τα προς τα έξω ονόματα του Θεού. Εκείνο είναι Α, τούτο είναι Ω, εκείνο είναι η αρχή, τούτο είναι το τέλος. Ιησούς, όνομα που κατά την τεινάς περιέχει και αυτό το τετράγραμμον ή τετραγράμματο όνομα του Θεού, καθώ το μεν και το όνομα του Κτίστου και Κυρίου συμπεπτυγμένος δηλεί, δηλώνει δηλαδή, εκείνο δεν μόνο του Κτίστου ή του Κυρίου, Ιησούς, όνομα το οποίο αναπτυγμένο κατά την εβραϊκή διάλεκτο δηλεί σωτήρα. Παραγόμενον εκ της ρήσης του Ιαχά, το οποίο δηλεί κατά τον Γιώργιο τον Κορέσιο, η δίμονα των Εβραϊκών, αυτό. Και απλώς να πούμε ότι Ιησούς είναι ένα όνομα γεμάτο από κάθε παρηγοριά και σωτηρία, και όχι μόνο μια σύνοψη όλων των τελειοτήτων που αρμόζουν στο σωτήρα σου, καθότι είναι Θεός, και όλων των αρετών που αρμόζουν, καθότι είναι και άνθρωπος. Αλλά είναι μια σύνοψη όλων εκείνων που έκανε για τη σωτηρία μας, και ένα αραγώνας όλων εκείνων που έχει σκοπό να μας κάνει, εάν δεν εμποδιστεί από εσένα, στο μέλλον να σε φέρει εμπράκτο σε ένα ολοίστερνο σκοπό όπου είναι ο παράδεισος. Και μολονότι κι άλλοι πρωτερινοί άνθρωποι ονομάστηκαν με τούτο το όνομα και μάλιστα ο Ιησούς του Ναβή, εκείνοι όμως ήταν η σκιά και οι εικόνες του Ιησού Χριστού. Ο δε Ιησούς είναι το πράγμα και η αλήθεια. Διότι αν και ο Ιησούς του Ναβή έσωσε τους Εβραίους, αλλά έσωσε μόνο αυτούς και τους έσωσε μόνο στους πολέμους από τα κακά των ορωμένων εχθρών του των αλοφύλων και τους έσωσε μόνο προσωρινά. Ο δε Ιησούς Χριστός ελίτρωσε όχι μόνο τους Εβραίους, αλλά όλα τα έθνη και γι' αυτό κλίμισε ο στρωματεύς. Λέει «Ούτου του εστί σωτήρ εκείνου δε ουδαμός, αλλά πάντων και τους ελίτρωσε όχι από ρατους εχθρούς, αλλά και από αόρατους, και όχι από τους πολέμους, αλλά και από τις αμαρτίες. Αυτός γάρφησή σώσει τον λαόν αυτού από τον αμαρτιών αυτών, θεός πρωτοκεφάλαιο, το οποίο είναι μόνο ίδιον ιδίωμα του Θεού. Της γάρ δύναται αφιένα αμαρτίας, ημί εις ο Θεός και όχι προσωρινά, αλλά πάντοτε και αιώνια, καθώς είναι γραμμένο «Ισραήλ σώζεται υπό κυρίου σωτηρίαν αιώνιων, Ισαΐας μη έψιλο κεφάλαιο». Και τώρα εσύ, αδερφέ μου, που ακούσα αυτά, άραγε έγινες καμιά φορά επιτίδιος για να λάβεις καν μερικές από αυτές τις χάριτες που δηλώνει και περιέχει το όνομα του Ιησού, Έγινε άρα σε σένα, διαφυλακτικό και σωστικό και ιατρικό τούτο όπου ο με την περιτομή και με το όνομά του σου κατασκεύασε. Αχ, φοβάμαι, πολύ φοβάμαι πως εσύ στάθηκες με τα έργα σου, όλος διαόλου ενάντιος σε αυτό το σωτήριο όνομα, διότι έξω μεν από τούτο το όνομα του Ιησού, σε άλλο άνθρωπο ή σε άλλο πράγμα σωτηρία δεν υπάρχει. Καθώς μαρτυρεί ο Απόστολος Πέτρος, ούκα στην ενάλλου ουδενή σωτηρία, ούτε εργάρ όνομα εστί έτερον υπό των ουρανών, το δεδομένον εν ανθρώπης, ενώ δι σωθήναι ημάς. Έσυ δε πόσες φορές άφησες τον Ιησού και έλπισες να σωθείς και να διαφυλαχθείς με τη γνώση σου, με τη δύναμή σου, τον πλούτο σου, τα υποστατικά σου και τους φίλους και συγγενείς σου. Πόσες φορές τις ασθένειές σου αντί να προτάξεις πρώτα τον Ιησού που είναι ο αληθινός γιατρός των ψυχών και των σωμάτων διαμέσου των ιερέων του και να επικαλεστεί με πίστη για να σε βοηθήσει, εσύ άφησε τον Ιησού και πρόσταξε παρευθύ του γιατρού. Εκεί έτρεξε, ελπίζοντα όλο όλου αυτού. Άλλοτε δε ο Αλίμονο, επρόστρεξε ω και στου μάγου και τι μάγισσε, του αστρολόγους και όλου αυτού μάλλον δε υπήν, επρόστρεξε στου δαίμονες για να σε γιατρεύσουν. Και δε στοχάστηκε στα λέπορε, πως το όνομα του Ιησού ανασταίνονται οι νεκροί, ανορθώνονται οι χωλοί, φωτίζονται οι τυφλοί και κάθε ασθένεια γιατρεύεται. Και πως ο Ιησούς, κατά την ελληνική διάλεκτο, θέλει να πει «Ιατρός». Γι' αυτό και ο Θεοφόρο Ιγνάτιο έλεγε: Έχομεν ιατρών τον κύριο ημών Ιησούν Χριστών. Διότι τούτο μεν το άγιον όνομα, μάλλον δε το όνομα το υπερπάν όνομα του Χριστού του Ιησού, το δοξάζουν και το προσκυνούν όλοι οι άγγελοι στον ουρανό και όλοι οι χριστιανοί στη γη. Και θα το προσκυνήσουν ακόμα και αυτοί οι υποχθόνοι οι δαίμονε και οι άπιστοι άνθρωποι, καθώ είναι γραμμένο, είναι εν το ονόματι Ιησού παν γόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Εσύ δε με τα πονηρά έργα και τα αντιχριστιανικά που έκανες, πόσες φορές το ατίμασες και πόσες φορές έγινες αιτία να το ατιμάσουν και να το βλασμίσουν και άλλοι άνθρωποι και μάλιστα οι άπιστοι, οι εθνικοί, βλέποντας εσένα το μαθητή του Ιησού Χριστού να κάνεις από αυτού χειρότερα. Τάδε λέγει Κύριος Δημάς, διαπαντός το όνομά μου βλασφημείται εν της έθνεση. Διότι τούτο μεν το πολυπόθητο και πάντε όνομα του Ιησού έχει γλυκύτατο το μελέτη μας στο νου, γλυκύτατο το μελέτη στη γλώσσα και γλυκύτατο το μελέτη στην καρδιά. Όχι μόνον όλοι όσοι και ασκητέ που κατοικούν στα όρια και τις πηγέ της Αιγύπτου, της Λιβύης, της Θηβαίδος, του Αγίου Όρους και των άλλων τόπων, αλλά και πάρα πολλοί λαϊκοί που βρίσκονται μέσα στον κόσμο και στα βασίλεια, φωνάζουν παντοτινά «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού, ελέησόν με». Και αυτό το ενθυμούνται κάθε ώρα. Και σε αυτό είναι προσκολλημένοι αναπνοή τους και με αυτό το όνομα έδιεχναν τους κακούς λογισμούς και τους πονηρούς δαίμονες, καθώς είπε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, η Ιησού ονόματι μάστιζε τους πολεμίους. Και πάλιν, η Ιησού όνομα κολληθεί το τη πνοή σου και τότε ίσοι ησυχία ωφέλειαν. Εσύ αδελφέ μου, πότε φρόντισες για να θυμηθείς αυτό το το όνομα, πότε άδειασε το νου σου κάτι για να μελετήσει ένα άλλο καθώς πρέπει. Πότε το αγάπησε η καρδιά σου για να το έχει χαρά και παρηγοριά καθώς είναι γραμμένο εν το όνομα σου αγαλιάσονται όλη την ημέρα. Εσένα ο νου σου μόνο τα πονηρά και γη να θυμάται. Εσένα η καρδιά σου είναι προσκολλημένη μόνο στην αγάπη του πλούτου και των ειδονών και της μάταιας δόξης. Και μόνο που είσαι όχι πρώτου νόμου αλλά μετά τον νόμο σε τέκνο της χάριτος του Ευαγγελίου. Είσαι όμως όμοιος με εκείνους που πρώτου νόμου ανθρώπους που υπήρχαν προ από τον νόμο, πριν από τον νόμο, για τους οποίους είπε ο Θεός έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επιμελώς, επί τα πονηρά αυτού, γένεσης ή τα κεφάλαιο. Αλλά γνώριζε ότι θα έρθει καιρός και θα γνωρίσεις έμπρακτα τι αξίζει ο Ιησούς τον οποίο εσύ τώρα δεν θέλησες να αγαπήσεις και τι θα σε ωφελήσει να ασχολείσαι με τα μάτια που τόσο τα εναγκαλίζεσαι. Έπειτα ο Ιησούς, γιατί το ονομάστηκε Ιησούς, δηλαδή Σωτήρ, για να σώσει και να ελευθερώσει από τις αμαρτίες και εσένα. Εσύ όμως πόσες φορές έφυγες από τα χέρια του αμαρτάνοντας και μη φροντίζοντας για τη σωτηρία σου, Λοιπόν, τι θέλει να συμβεί σε σένα, αδελφέ, άθλιε, αν ίσως και αυτός ο φιλόψυχος σωτήρας ήθελε να σε αφήσει να τρέχει στα όρια τους γκρεμού των αμαρτιών σου και δεν θα ζητούσε να σε βρει όπως το απολολός πρόβατο και σαν αληθινός ποιμένας και βοσκός και να σε φέρει στη μάντρα των μετανοούντων σε ποια άβυσο σκότους θα έμενες χωρίς αυτό το θείο ήλιο να ντραπεί λοιπόν τώρα καθώ πρέπει για την αχαριστία και υπερβολή τη κακία με την οποία τώρα βρίσκεσαι και σπούδασε στο εξή. Να θυμάσαι πάντα και να λε, κύριε Ιησού Χριστέ, ιέ του Θεού, ελέησόν με». Πότε με το στόμα και περισσότερο με την καρδιά, μαζεύοντα όλο το νου σου μέσα σε αυτήν και μελετώντα την αυτή ευχή, κρατώντας για λίγο την αναπνοή, καθώς το διδάσκουν οι Θεοί Πατέρες. Και στο βιβλίο της Φιλοκαλίας, στη σελίδα 1144, διότι με την συχνή αυτή μελέτη και ενθύμηση του Ιησού, όχι μόνο γλιτώνεις από τους κακούς λογισμούς, αλλά και συνηθίζεις να αγαπάς τον Ιησού και να κάνεις τις εντολές Του με τα χαράς, και να μην προφασίζεσαι πως βρίσκεσαι στον κόσμο, και για τούτο δεν μπορείς να προσεύχεσαι με τον νου σου παντοτινά. Διότι και ο Απόστολος Παύλος παραγγέλει όχι μόνο στους μοναχούς και ασκητές, αλλά και στους κοσμικούς να προσεύχονται παντοτινά λέγοντας «Αδιαλείπτος προσεύχεστε». Πρώτη Θεσσαλονικής, τέταρτο, πέμπτο κεφάλαιο. Λοιπόν, αποφάσισε να αγωνίζεσαι για τη σωτηρία σου να το όνομα του Σωτήρου σου Ιησού σε σένα και εσύ αντιστρόφως να δοξαστεί αυτό καθώς λέει ο Παύλος όπως ενδοξαστεί το όνομα Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν ημίν και ημίς εν αυτό και ζήτησε συγχώρηση από τον Ιησού για την ατιμία που του προξένησες με τις αμαρτίες σου την ατιμία του παντήμου όνοματός του και παρακάλεσέ Τον να σε εντυπώσει μέσα στην καρδιά σου αυτό το Άγιο Όνομα, να στο εντυπώσει μέσα σου και να σε σώσει, αν όχι για τίποτε άλλο, αλλά τουλάχιστον για το σωτήριο φερόνιμο όνομά Του, καθώς το υπόσχεται μόνος Του. Και αφησάμειν Αυτόν για το όνομά μου το Άγιον, η Εζεκείλ, λάμδα σίγμα. Και πάλι λέει, τάδε λέει Κύριος, οχι μην εγώ ποιό οίκος Ισραήλ, αλλά ίδια το όνομά μου το Άγιον. Και εσύ απέχεις από κάθε αδικία και αμαρτία με το όνομα του Ιησού Χριστού, καθώς σε προστάζει και ο Παύλος, αποστήσω από αδικίας, πάσο ονομάζον το όνομα του Χριστού και ανεσυκοπιάζεις για το όνομα αυτό. Να ξέρεις βέβαια πως και αυτός θα σου πει, θα σου πει για το όνομά μου κοπίασες και κέκμικας. Αποκάλυψη δεύτερο κεφάλαιο και δεν θα εξαλείψει το όνομά σου από το βιβλίο της ζωής αλλά μάλιστα θα το δοξάσει μπροστά στον πατέρα του και τους αγγέλους του. Ουμή εξαλείψω το όνομα αυτού εκ του βίβλου της ζωής, και εξομολογήσω με το όνομα αυτού ενώπιον του Πατρός μου και ενώπιον των Αγγέλων αυτού, Αποκάλυψη τρίτο κεφάλαιο. Και περνάμε στη μελέτη την 22η Δευτέρα. Στην προσκύνηση και οδηπορία των μάγων, την οποίαν πρώτον άρχισαν με προθυμία, την ακολούθησαν με σταθερότητα και μεγαλοψυχία και τρίτον, την τελείωσαν με ελευθεριότητα, προσφέροντας στο Χριστό τα μυστηριώδη δώρα τους. σου τώρα, αγαπητέ αδελφέ, τη στράτα και το δρόμο που μας διδάσκουν οι μάγοι, των οποίων τα ονόματα ήσαν αυτά, Μελκούμ, Ιάσπαρ και Βαλτάσαρα για να βρεις το Χριστό με τρία πράγματα, με την προθυμία που έδειξαν στην οδηπορία τους, δεύτερον, με τη σταθερότητα και μεγαλοψυχία με την οποία τον ακολούθησαν και τρίτον, με την ελευθεριότητα που την τελείωσαν προσφέροντας τα μυστηριώδη τους δώρα. Και πρώτα-πρώτα, συλλογήσου την εξαίρετη προθυμία των τριών αυτών βασιλέων ή βασιλικών ανθρώπων, την οποία έδειξαν στο να υπακούσουν τη φωνή του Θεού, η οποία τους μίλησε και λάλησε δια γλώσσης και δια μέσου ενός αστέρος, ο οποίος κατά το σοφότατον Νικήτα ήταν αόρατος και ήταν αγγελική δυναμη και όψης αστέρος σχηματισμένη, μια δύναμη αγγελική που είχε σχηματιστεί σε έναν αστέρα. Και στη συνέχεια, κατά η προθυμία αυτή των μάγων φαίνεται πως υπερβαίνει τρόπον την άτη προθυμία και υπακοή εκείνου του Πατριάρχη Αβραάμ, στον οποίον αμέσως μίλησε ο ύψιστος Θεός με γλώσσα καθαρή και όχι με αστέρα και του είπε «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου και δεύρω εις γην ειν αν «Σι δείξω, Γένεσης Ιωταβήτα κεφάλαιο, αν ίσως δε και συγκρίνεις αυτούς τους μάγους με τους άλλους εθνικούς που είδαν τον αστέρα εκείνο και μάλιστα με τους άλλους εβραίους που είχαν ακόμη και περί του αστέρος τούτου προφητείες, ανατελεί γάρφη συν άστρον εξιακόβ, αριθμοί καπαδέλτα, όμως αυτοί δεν εκκίνησαν τελείω δεν κουνήθηκαν για να ζητήσουν το Χριστό. Εκεί θα φανεί η υπακοή των μάγων υπερβολική και εξαίρετη, διότι άφησαν παρευθεί στην πατρίδα και τα σπίτια και τι γυναίκε και τα παιδιά και του συγγενεί και την περιουσία και την αυθεντία του και δόθηκαν σε μια οδηγορία αγνώριστη, ασυνήθιστη, μακριά, πολυχρόνιο, δύο σχεδόν ενιαυτών χρόνων δηλαδή, κοπιαστική, επικίνδυνη σε ξένους τόπους και το περισσότερο είναι πως όλα αυτά τα υπέμειναν με ένα τέλος αμφίβολο και αβέβαιο. Και εδώ αστοχαστεί ο καθένας πόσε τέχνες μεταχειρίστηκε ο διάβολος, ο κόσμος, η σάρκα και πόσου λογισμούς σήκωσε στους χαριτωμένους εκείνους μάγους για να αυξήσουν τις πραγματικέ δυσκολίες και να τους εμποδίσουν από το θεάρο στο δρόμο τους καθώς συνηθίζουν να κάνουν πάντοτε αυτοί οι τρεις εχθροί μα σε όλου εκείνους που δουλεύουν τον Κύριο, δηλαδή η η σάρξ, η σάρκα, ο κόσμος και ο διάβολος. Οι μάγοι όμω έκλεισαν τις ακοές τους σε όλα τούτο τα ψιθυρίσματα των εχθρών και τις άνοιξαν μόνο και μόνο για να επακούσουν στο προσκάλεσμα του Θεού. Ο πίστης, ο υπακοή υπερβάλλουσα, για τούτο και ο προφήτης Ισαΐας αυτά προωρώντας είπε ότι οι μένα Σύριοι εξών ήσαν μάγοι ούτι έχουν να γίνουν πρώτοι την θεογνωσίαν. Αυτοί θα μάθουν πρώτοι το Θεό, δηλαδή πρώτοι στη θεογνωσία. Δεύτεροι δε οι Αιγύπτιοι στους οποίους κατέβηκε ο Κύριος Νίπιο και τρίτοι οι Ισραηλίτες. Τη μέρα εκείνη έστε Ισραήλ τρίτος εν της Αιγυπτής και εν της Ασυρίης. Ιωταθή το κεφάλαιο. Για τούτο και ο Μέγας Βασίλειος περί αυτών είπε «Μάγοι, το απειλητριωμένο του Θεού και ξένων των διαφικών έθνος, πρώτοι της προσκυνήσεως εξιώθησαν, διότι επαρα των εχθρών μαρτυρία αξιοπιστότερη εισήν, και γάρι Ιουδαίοι προσεκίνησαν πρώτοι ενωμίσαντες αν τον εαυτόν σε μνήνη συγγένεια κλπ. Τώρα εσύ, αγαπητά αναγνώστη και ακροατή, εξέτασε με ακρίβεια για να δεις πόσο είναι μακριά αυτό το παράδειγμα των μάγων, διότι και σε σένα πόσα αστέρια έκανε ο Κύριος να λάμψουν για να σε οδηγήσουν στη χάρη Του και να σε συμμαζέψει από τον εαυτό σου και να σε φέρει στα σύγκαλά σου και στον εαυτό σου Δηλαδή πόσου φωτισμού και λάμψει σου έστειλε, οι οποίε είναι αναρρύθμιτε. Πότε εξωτερικός και πότε εσωτερικός διαμέσου των λογισμών που έβαλε στην καρδιά σου, και εξωτερικός μέσω των θείων γραφών και των ιερών βιβλίων που ανάγνωσε, ή που διαμέσου των δασκάλων και των πνευματικών πατέρων συνομίλησε. Όμω εσύ δεν θέλησε ποτέ να οδηγηθεί από αυτού, αλλά προτιμώντα να μην αρνηθεί την αναπαυτική ζωή που ζεις και τι τρυφέ και τον πλούτο σου και τη φιλία και συναναστροφή αναστροφή μερικών, άφησε να λάμπουν μάταια σε σένα τέτοια ουράνια φώτα και ούτε θέλησε να μετασαλεύσει από τον τόπο σου και να κάνει ένα βήμα από εδώ στο να ζητήσει να βρει τον Θεό. Έτσι λοιπόν, χριστιανοί μου, να εισακούει λέω πάλι ο Θεός στα παρακάλια των μεγάλων Αγίων, είναι χάρις, γιατί είναι των Αγίων αφέντης. Να εισακούει τα παρακάλια της μητέρας του Παρθένου, της Μαρίας, είναι χρέος, διότι είναι της Παρθένου ο Υιός. Νόμος Θεού είναι και τιμάει ο Υιός τη μητέρα. Και αφού έλαβε ο Θεός μητέρα, είναι στον ίδιο νόμο και αυτός. Έτσι το λέει ο Νικομιδίας Γεώργιος, μιλώντας προς αυτήν την Παρθένο, Τη σύν γάρ δόξαν ο κτίστης, η δίαν είναι ιόμενος όμενος σχεδόν λίον το χρέος, εκπληρεί τα αιτήσει. Τώρα που είσαι ανάμεσα στους άνδρες, Αμαρτολέ, ή ανάμεσα στις γυναίκες, εσύ αμαρτωλή, που υπερεύει στις μαρτίε, τους θελώνες, τις πόρνες και τους λιστές πρόλαβε να σου δώσω ένα ευτυχέστατο μήνυμα ο Θεός έχει οργιστεί όπως τότε με τον άσπλαχνο και χάρη στο δούλο της παραβολής και σε διώξαν από τη χάρη του οι Άγιοι σε συχάθηκαν και αντί να με για σένα μάλιστα σε κατηγορούν το χρέος των αμαρτιών σου είναι πάρα πολύ και δεν ξέρεις πως έχεις να πληρώσεις τη Θεία Δικαιοσύνη γιατί το φοβάσαι και απελπίζεσαι. Αχ, ταλέπορη ψυχή! Έχε θάρρος! Είναι κάποιος που μπορεί να σε βοηθήσει σε τόση συμφορά. Η Παναγία Παρθένος. Α είναι όλος οργή ο Θεός εναντίον σου, αν εκείνη μεσητεύσει αυτός ημερώνει γιατί είναι, όπως είπαμε, Υιός. Ας μην παρακαλέσει κάποιος άλλος για σένα. Αν εκείνη η μοναχή παρακαλέσει, σακούετε γιατί είναι μητέρα. Πολλά ισχύει δέησης μητρός προσευμένη αδεσπότου. Όταν ο αντίπατρος τόσα έγραψε προς τον Αλέξανδρο εναντίον, της Ολυμπιάδος της μητέρας του, το απάντησε «Δεν ξέρεις ο αντίπατρε», το αποκρίθηκε ο Αλέξανδρος, πως ένα δάκρυ της μητέρας εξαλείφει πολλές διαβολές. Το όμοιον εγώ λέγω προς κάθε χριστιανό. Δεν ξέρεις χριστιανέ πως ένα δάκρυο της μητέρας χριστιανο δεν ξερεις χριστιανε πως ενα δακρυο της μητερας εκείνη της και χαριτωμένης μητέρας πολλές αμαρτίες εξαλείφει. Μια της μεσητεία, ένας λόγος, ένα νεύμα, έχει τη δύναμη να αλλάξει όλη τη θεία οργή και αγανάκτηση σε έλεος και ευσπλαχνία. Τρέξε κάτω από τη σκέπη της, παρακάλεσε τη βοήθειά της και έλπιζε στην προστασία της και ας είσαι βέβαιος πως αν κρατήσει από κάποια άγκυρα, δεν θα χαθείς. Δεν εχάθηκε κανένα ζώο από όσα φυλάχθηκαν μέσα στην Κιβωτό. Δεν χάνεται κανένας χριστιανός από όσου καταφεύγουν να φυλαχθούν από την Αγία Παρθένο, όπου είναι η Κιβωτός του Αγιάσματος, όπως την ψάλλει η Εκκλησία μας ουδείς προστρέχον επί σε, από σου εκπορεύεται, αγνή Αγία Θεοτόκε. Αλλά αιτείτε την χάρη και λαμβάνει το δόρημα προς το συμφέρον της αιτήσεως. Ω Μαρία, μακαριότα τον όνομα, ο γλυκασμός των αγγέλων, των θλιβωμένων η χαρά. Ω Μαρία, ο Παρθένε, ο Μήτερ Θεού και μητέρα των Χριστιανών. Εγώ είμαι εκείνο ο αχρίος δούλος, περί του οποίου μιλάει το σημερινό Ευαγγέλιο, όπου οργήστηκε ο Υιός σου και συνάχθηκαν οι Άγιοι και αποφάνθηκαν πως πρέπει να πληρώσω τη Θεία Δικαιοσύνη κι όλο το χρέος των απείρων μου αμαρτιών. Τι να κάνω τώρα, πού να τρέξω, πού να προσδράμω, από πού να ελπίζω τη σωτηρία μου. Εγώ κάνω εγγυητή εσένα, εγώ προστρέχω σε σένα, εγώ ελπίζω σε σένα. Γιατί, διότι είσαι τον απελπισμένον η ελπίδα τον να η καταφυγή των χριστιανών η μητέρα. Ελπίδα μου, καταφυγή μου, μητέρα μου, δέξου τον οικέτη, φύλαξε το δούλο σου, ευσπλαχνίσου το τέκνο σου, μια μεσητεία, ένα λόγο, ένα νεύμα να κάνεις προς τον Υιόν σου για μένα, εγώ είμαι σωσμένος. Μαρία, Όποιος σε σένα ελπίζει, αδύνατον είναι να χαθεί. Ρυπάται τη μεγάλη συμφορά και για να μην χυθεί όλο το βασιλικό αίμα του Μαυρίκιου, κρύβει το βασιλικό παιδί και δίνει το δικό της για τη σφαγή. Το απικάζει ο Μαυρίκιος, το βλέπει αυτό και λέει «Όχι, όχι, κράτησε γυναίκα το παιδί σου που δεν σου έφτεξε σε τίποτε και δώσε το δικό μου που είναι τέκνο ενός αμαρτωλού πατρός». Σφάζεται και τούτο και πάλι λέει «Δίκαιος η Κύριε και ευθύς κρίση σου». Τέλος πάντων και αυτό σηκώνοντα τα μάτια στον ουρανό και ευχαριστώντα τη Θεία Δικαιοσύνη έκλεινε τον Αφιένα και έλαβε το θάνατο. Σε μια ημέρα πόσο μεγάλη καταστροφή χύθηκε στη γη όλο το βασιλικό αίμα του Μαυρίκιου και σβήστηκε όλη η κληρονομία του και ως όλα αυτά ετούτος ευχαρίστησε ο μεγαλόψυχος και καρτερικός βασιλιάς. Ευχαριστήθηκε να πληρώσει την αμαρτία του σε τούτη τη ζωή και όχι στην άλλη. Να λάβει σκληρή τιμωρία για να μην δει την αιώνια κόλαση. Η τιμωρία εκείνη πόσο βάσταξε. Μια ημέρα ήταν όλη και τελείωσε. Αλλη κόλαση του άδει ποτέ δεν θα τελειώσει ποτέ, ποτέ. Και εμείς, αν λάβουμε μια παραμικρή, ελάχιστη θλίψη από το Θεό, για την πέδευση των αμαρτιών μας, μας φαίνεται πράγμα πολύ βαρύ. Αλλά πώς θα μας φανεί μια κόλαση αιώνια. Θεέ δικαιότατε, για να παιδεύσεις τις αμαρτίες που έκαμα στείλε μου εδώ θανάτους, αρρώστιες και συμφορές, όσε ορίσει το θέλημά σου το Άγιο. Όλα τούτα πόσο βαστάνε, λίγο καιρό και μια φορά, κάποια φορά τελειώνουνε. Και μη με παιδεύσεις εκεί σε μια κόλαση αιώνια που δεν τελειώνει ποτέ μα ποτέ. Αλλήμωνο σε μένα, αν μου πονέσει μια μέρα το κεφάλι, μια ώρα το δόντι, ο πόνος μην ανυπόφορος. Και να καίγομαι όλος, να καίγομαι αιώνια. Τι θα είναι τότε. Οι ίδιες ξεφάντωσες με βαρύνουσαν όταν είναι πολλά μακρέ και μία κόλωση που δεν τελειώνει ποτέ τι θέλει κάμι. Για μια μοιχεία κόλαση χιλίων ετών, υπομονή οι χίλιοι χρόνοι τελειώνουν. Για μια αρπαγή κόλαση μυρίων χρόνων, α είναι, τελειώνουν και οι μύριοι. Μα κόλαση αιώνια που δεν τελειώνει ποτέ, ποτέ. Αχ, κι αν το συλλογιζόμουν καλά, έπρεπε ο κόσμος να χαθεί από τα μάτια μου. Έπρεπε να φύγω στην έρημο, να θαυτώ ζωντανό σε ένα τάφο, να κλαίω νύχτα και μέρα, να αναστενάζω κάθε στιγμή. Τούτο, για πόσο μπορεί να είναι, για δέκα, είκοσι, τριάντα χρόνους, και τούτοι κάποια φορά τελειώνουνε, μα η κόλαση του Άδου το είπαμε, δεν τελειώνει ποτέ» ο κόλαση, κόλαση, τριπλό κοντάρι, που κάνεις τριπλή θανατηφόρα πληγή. Μόνο που θα σε μελετήσω, σπαράζεις την καρδιά μου. Μα σπάραξε, σπάραξε την καρδιά μου, να έχω την ενθύμησή σου, για να αποφύγω τις φλόγες σου.